Μάσας, πρώτον, και δεύτερον, αυτή η δεξιά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, εσάς τώρα ως Πάνο Σκουρλέτη, προερχόμενο πάντα από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, σας βρίσκει σύμφωνο? Να πούμε για τους τηλεθετές ότι λέμε για τη δεξιά τάση των πρώην στελεχών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που Βασίλης έχουν Μόκαλης και αφομοιωθεί. Λοιπόν, καταρχήν δεν αλλάζουμε όνομα. Η σκέψη που θα υπάρχει. Όχι, δεν, για το όνομα εσωτερικό. Δεν επιλέχθηκε αυτό κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο προκρίνεται από ό,τι φαίνεται, χωρίς να έχει και αυτό οριστικοποιηθεί, αλλά θα οριστικοποιηθεί στο συνέδριό μας, αυτό είναι το κατάλληλο επίπεδο για να κρυθούν όλα αυτά, είναι να προστεθεί κάτι που να αποτυπώνει τη συμπόρευση των τελευταίων ετών με χιλιάδες πολίτες οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Ναι, προφανώς αυτό δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική ενότητα. Έχει ακουστεί και αυτό και κανένα δύο-τρία άλλα. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι ριζοσπαστική. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα λίγο μπέρδεμα. Άρα όχι. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια συνάντηση πολιτών από το 2012 και μετά στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, στο χώρο της σύγχρονης αριστεράς. Ναι. Διότι αυτή η συνάντηση δεν έγινε εν κενό. Ο κ. Βασιλικόπουλος και επιβεβαιώθηκε, δεν έχει αναφορά στην επιβεβαιώθηκε το 2012, δύο φορές το 2015, με το πρόγραμμα, με τις ιδέες, τις προτάσεις, την ανάλυση και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον κ. Κόκαλη δεν μας άρεσε. Το σημαντικό για μας, θα σας πω, δεν το αποφεύγω. Το σημαντικό για μας είναι ότι κατορθώσαμε, διευρύναμε τα όρια της αριστερής παράταξης και ο ΣΥΡΙΖΑ με την. Στις νέες συνθήκες κατορθώνει και γίνεται και η καρδιά της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης. Πώς αποτυπώνεται αυτό μέσα σε ένα πολιτικό ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο έχει εγκριθεί τη διακήρυξη κάλεσμα για συμμετοχή στο συνέδριο που αποτελεί και προϋπόθεση για όποιον θέλει να είναι πια ένα ισότιμο μέλος σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη νέα επανεκκίνηση. Αυτό ισχύει και για τον κύριο Κόκαλη. Άρα δεξιά δεν χωράει στον ΣΥΡΙΖΑ όπως και να το δει. Θα γίνει αριστερός ο Κόκαλης. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από τον χώρο της δεξιάς και τους συναντήσαμε και έντιμα συνεργαστήκαμε και το 12 και το 15 το είδαμε. Ας επιλέξει λοιπόν ο καθένας, αν θέλει να είναι απλά ένας συνεργάτης μας, αν θέλει να γίνει ένα οργανικό μέλος της προσπάθειάς μας, σημαίνει ότι αποδέχεται και το στόχος μας που είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία. Να το δω αυτό. Θέλω τον κύριο Κόκαλη να μιλάει για το σχέδιο. Άρα λοιπόν, αυτό θεωρήστε ως δεδομένο. Φαντάζομαι και ότι ο κύριο Κόκαλη κάποια στιγμή δεν είναι μέλος. Εντάξει, δεν είναι μέλος. Να το πούμε. Όχι, απλώ το να τον αναφέρουμε να πούμε ως επικεφαλής της τάσης. Αυτή είναι η άλλη. Εμείς δεν θα είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριό του δεν θα είναι ένα κόμμα συνιστοσών. Θα είναι ένα ενίο κόμμα. Άρα δεν υπάρχουν επικεφαλής. Το μας ερώτημα πριν αλλάξουμε θέμα είναι κατά πόσο μπορείτε να δεχτείτε στους κόλπους σας ανθρώπους που έχουν πραγματικά τελείως διαφορετική ιδεολογία. Δεν έχει κάποιος δικαίωμα να μετατοπίζετε. Ασφαλώς, αλλά αυτό σημαίνει και εσείς έχετε διαφορετική ιδεολογία. Δεν μπορούσα να πάτε να γραφτείτε στη Νέα Δημοκρατία αύριο. Όχι, μα λέω ως προς αυτό. Να μετατοπίσετε. Αν κάποια στιγμή με δείτε να ομνίω στο όνομα της ελεύθερης αγοράς, τότε να πείτε αυτό που είναι εγκεφαλικό έπαθλο. Θα αποδάξει ο γιατρό. Θα πράξουμε τα δέοντα. Να αλλάξουμε τώρα λίγο θέμα. Να σας ρωτήσω. Είναι πολύ βαριές κατηγορίες που αλληλό ανταλλάσσετε κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση από χθες με αφορμή αυτό που γίνεται με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ναι. Γιατί παίρνετε τόσο, λέει η κυβέρνηση, ότι τους υπερασπίζεστε με έναν τρόπο σχεδόν περίεργο. Ποιο είναι αυτό που υπερασπίζεστε, τι απαντάτε? Το προηγούμενο Σάββατο, με αφορμή τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κεντρική Επιτροπή για τους αρμούς του κράτους και για τη σχέση της κυβέρνησης με τους θεσμούς, έγινε μία ολόκληρη συζήτηση. Και κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ως ο χώρος ο οποίος δεν σέβεται τους θεσμούς. Και πριν περάσουν λίγα 24 ώρα, βλέπουμε εκ μέρους της πλειοψηφίας στην Προανακριτική Επιτροπή να υπάρχει η πλήρης καταπάτηση της λειτουργίας των θεσμών. Ωραία, οι προστατευόμενοι μάρτυρες δεν είναι μία ιδέα. Έχουν πολύ συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν υποθέσεις όπου κρίνει η δικαιοσύνη, το νομοθετικό πλαίσιο δίνει αυτή τη δυνατότητα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναμειχθεί σε αυτή την υπόθεση που εξετάζεται, να τους δοθεί η δυνατότητα έτσι ώστε να βοηθήσουν στη διαλεύκαση της υπόθεσης να έχουν κάποιες ειδικές συνθήκες. Αυτό αποτελεί, μέχρι να αλλάξει, μία κατάκτηση του συστήματός μας, του νομικού μας συστήματος. Όταν έρχεσαι λοιπόν και λες ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό δεν το σεβαστούμε, δείχνει κανέναν θεσμό. Βοηθήστε με να καταλάβω, για να τα βάλουμε σε μία σειρά και για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Εγώ δεν θα το απαντήσω, εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
Εγώ όμως να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η Βουλή αυτή τη στιγμή, η Προανακριτική Επιτροπή, έχει καθήκοντα εισαγγελέα πρωτοδικών όταν ασκεί η προκαταρκτική εξέταση. Δεν το αρνείται κανείς αυτό. Πού ακριβώς υπερεύει τα καθήκοντα αυτά? Πώς δηλαδή. Μα δεν είπε κανείς να μην καταθέσουν. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Για φανταστείτε λοιπόν σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή να συζητάνε ότι στην Ελλάδα, στην δημοκρατική Ελλάδα, μπορεί κατά το δοκούν μια επιτροπή της Βουλής να καταργεί ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, κάποιους κανόνες. Δεν όφυλα δηλαδή, να αλλά κάτι είναι οι κανόνες. Όχι, ρωτώ για να καταλάβω. Αυτό δείχνει σεβασμό. Ρωτώ για να καταλάβω. Ναι, βέβαια. Δεν όφυλα να παρουσιαστούν αυτοί οι μάρτυρες. Βεβαίως να παρουσιαστούν, αλλά μέσα από ένα καθεστώς προστασίας. Το εάν αυτό ξαφνικά δεν υπάρχει, αλλάζει ο χαρακτηρισμός ως προστατευόμενοι μάρτυρες. Η αρμόδια υπηρεσία. Πρόκειται για μια ανατροπή. Εγώ ρωτώ για να καταλάβουμε όλοι. Δεν η αρμόδια έκρισε, υπηρεσία. Δεν έκρισε ο Τσίπρας προστατευόμενους μάρτυρες. Και η εισαγγελία διαφθορά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Η ίδια η ΓΑΔΑ, η Γενική Ασφάλεια, δεν έδωσε τις οδηγίες, τους τρόπους με τους οποίους μπορούσε να καταθέσει. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή εκ μέρους της Επιτροπής της Βουλής. Όχι, η ΓΑΔΑ είπε ότι υπάρχουν δυνατότητες. Λένε τέρμα τα οικονομικά. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Βεβαίως. Καλά έκανε η ΓΑΔΑ από μεριάς της. Και η Επιτροπή διάλεξε την πλειοψηφία εντός της Επιτροπής της Βουλής είναι το θέμα. Αν κατέθεσαν, αν πράγματι κατέθεσαν χωρίς, με τη φυσική τους παρουσία στον εισαγγελέα το Δεκέμβρη, όπως λέει η πλειοψηφία στην Επιτροπή. Γιατί να μην καταθέσουν με τα φυσικά χαρακτηριστικά? Ούτε εγώ. Εγώ σας λέω, γι' αυτό και το απέδωσα σε αυτούς που το λένε. Άρα εγώ στέκομαι στο γράμμα, το πνεύμα του νόμου και την πρακτική. Αλλά ειλικρινά δεν με εκπλήσει αυτή η στάση. Και με αυτό κλείσετε, κύριε Σκολίδη. Δεν με εκπλήσει. Είδατε πώς συμπεριφερθήκανε στην υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού. Να. Βλέπετε πώς υποκριτικά είναι εσείς όλα αυτά περί σεβασμού των θεσμών. Τους συγκεκριμένους μάρτυρες. Θα κλείσουμε τώρα. Όταν μιλάμε για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πρέπει να το δείχνουμε. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος που έμεινε είναι εξαιρετικά ελάχιστος. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σκουρλέτη, που είστε εδώ μαζί μας. Χαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Τζίνα Μοσχολιού. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε λίγο πριν.